Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.871, εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 590.832, εκ των οποίων 51% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 185 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1137 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Το ΕΤΑΒ e για την επικράτεια βάση των κρούσματων εκτιμάται σε 0,99. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 47, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.743 θάνατοι. Το 95% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 346. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. Το 84% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 319 είναι ανεμβολιαστοί ή μερικώς εμβολιασμένοι και 27 άτομα είναι πλήρως εμβολιασμένα. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 2.980 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας είναι 267. Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 256 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη. Όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου εντοπίστηκαν 61 νέα κρούσματα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη 25 νέα κρούσματα. Στο νομό τη Ξάνθη 26 νέα κρούσματα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα 65 νέα κρούσματα και στο νησί τη Θάσου 3 κρούσματα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμα εντοπίστηκαν 34 νέα κρούσματα και στο γειτονικό νομό των Σερών 12.